Και περνάμε στη πέμπτη μάγια σήμερα το βράδυ. Τρεις γύρι των τριών λεπτών. Με κανόνες K1 στα 72 κιλά. Και από την Γεωργία στην κόκκινη γωνία να περάσει στο ρινγκ ο αθλητής Κουρούλη Λεβάν. Αλεξάνδριο Θεσσαλονίκης, 18η διοργάνωση, 5η μάχη για απόψε, 3 γύρι των 3 λεπτών με όρους K1 για την κατηγορία των 72 κιλών. Ο μαχητής στην κόκκινη γωνία έχει 28 αγώνες, 25 νίκες, 7 νοκάουτ, είναι 28 χρονών. Προπονητής του Συνδόπουλος από τα Γιάννητσα. Από τη Γεωργία Κουρούλη Λεβάν. Είναι 27 χρονών, έχει 50 αγώνες, 40 νίκες, 23 νοκάου. Προπονείται στην Pitchy Academy των σπουδαίων πρωταθλητών Μπάμπη Παπαδόπουλου και Γιώργο Χαρκινή. Έγινος του χώρου, κύριος Σάκης. Νίκης των αγώνων, Στέλιος Θεοδωρίδης. Καλή τύχη και στους δύο. Καλή επιτυχία. Πέμπτος αγώνας, No Limits, Αλεξάνδριο. Πέμπτος και σίγουρα σπουδαίος αγώνας, καθώς αγωνίζεται ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές σε επίπεδο kickboxing στην Ελλάδα, Στάθης Θάντερ Μπένοφ Σοφιανίδης, ο πόντιος πρωταθλητής. Απέναντί του ο Γκουρούλη Λεβάν, με τα κόκκινα γάντια, γυμνάζει τον Ινδόπουλο στα Γιάννητσα. 28 χρονών, 28 αγώνες, 25 νίκες, 7 KO. Εξαιρετικό ρεκόρ από τον Γκουρούλη Λεβάν, τον Γεωργιανό. Από την άλλη, μπλε γάντια ο μεγάλος αθλητής, όπως προαναφέραμε, Μπένοφ Σοφιανίδης, 27 χρονών, 50 αγώνες, 40 νίκες, 23 KO. Εξαιρετικό ρεκόρ, εξαιρετικά στατιστικά από τον Μπένοφ. Χαλκίδης και Παπαδόπουλος Μπάμπης. Ο Παπαδόπουλος Μπάμπης και αυτός εξαιρετικός αθλητής. Υπήρξε τώρα ένας σπουδαίος προπονητής. Αριστερό παρέ με αριστερό κροσέ ταυτόχρονο από τον Μπένοφ. Η απάντηση από τον Γκουρούλη Λεβάν, ο οποίος με ένα jump knee έσπασε την απόσταση και μπήκε κοντά στον Μπένοφ. Όπως τώρα βλέπουμε ότι ο Γκουρούλη δουλεύει πάρα πολύ καλά τα γόνατά του. Ένας αγώνας για τα 72 κιλά. K1 Roots. Γκουρούλη είναι δεξιό γκάρντ, δηλαδή το καλό του χέρι του αριστερό. Αριστερό δεξί απάντηση από τον Μπένο. Και ένα γόνατο ως άμεση αντίδραση από τον Λεβάν. Γκουρούλη.
Ο Γεωργιανός πρωταθλητής Χρήστο, ότι καθιστά να τονίσουμε τον Παβέλ Φιλιμόνοφ, τον αθλητή που κανονικά θα έπαιζε με τον Στάθη Πένοφ, ακύρωσε μόλις 2 μέρες πριν τη διοργάνωση για οικογενειακούς λόγους και ο γκουρούλη τιμοπόλεμος, αξιόμαχος πάντα, ήρθε και ζήτησε αυτόν τον αγώνα να αγωνιστεί εναντίον του μεγάλου Στάθη Πένοφ. Πρώτη φορά βρίσκονται αντιμέτωποι οι 2 πρωταθλητές και σίγουρα, όπως η αρχή δείχνει, θα έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι και οι 2 πάντως πάρα πολύ καλοί τεχνίτες. Αυτό το καταλαβαίνουμε από την απόσταση που διατηρούν. Εδώ στα θύματα τους όλα είναι καθαρά. Ακόμα και όταν έρχονται κοντά να δώσουν γόνατο ή να συνεχίσουν με κροσέ ή ψηλά uppercuts, είναι τα χτυπήματά τους όλα εύστοχα. Όπως τώρα ένα δεξί high round foot που την πέρασε μέσα. Μάλλον πλάγια από την άμυνα του Γκουρούλη ο Μπένοφ. Δείγμα το πόσο καλά πόδια έχει ο Στάθης Μπένοφ, Σοφιανίδης. Δουλεύει πάρα πολύ καλά τα γόνατά του ο Γκουρούλη Εβάν. Εδώ βλέπουμε αριστερό-δεξί. Και είναι και η πρώτη φορά που παίζει σε επαγγελματική διοργάνωση του No Limits. Σίγουρα αυτό που ήδη από τον πρώτο γύρο είδε προσωπικά με αφήνει απόλυτα ικανοποιημένη και είμαι βέβαιη ότι θα έχει και άλλες ευκαιρίες ο Γκουρούλη με το No Limits. Όλοι οι αθλητές, Χρήστο, εξάλλου εσύ είσαι δίπλα μας από την αρχή που ξεκινήσαμε το 2006. Ξέρεις ότι ευκαιρίες έχουν δοθεί σε όλους. Τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή των μαχητικών αθλημάτων έχουν προβληθεί και έχουν περάσει από το No Limits. Και είναι η διοργάνωση που σίγουρα εδώ και 6 χρόνια θέλει να προβάλλει τα δυναμικά αθλήματα σε όλη τη χώρα. Έχουμε ταξιδέψει τις μεγαλύτερες πόλεις, Λάρισα, Καβάλα, Γιάννενα, Πάτρα, Κρήτη, Κύπρο. Στην Αθήνα πέρσι 2 Απριλίου έγινε η τελευταία διοργάνωση. Θα επιστρέψουμε και στην έδρα βέβαια, το φθινόπωρο, με μεγάλο event. Και πάντα δίπλα μας και οι θεσμοί. Εκτός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οφείλω να ευχαριστήσω Χρήστο πάρα πολύ και το Δήμο Πανοράματος, το Δήμο Θερμαϊκού, τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, το Δήμαρχο Πανοράματος, Πηλέας Χορτιάτη πλέον με Καλλικράτη και τον Γιάννη τον Αλεξανδρή. Το No Limits εξάλλου προβάλλει τουριστικά πάντα και τη χώρα μας. Με τα πλούσια οδηπορικά που πραγματοποιούμε κάθε φορά και που είδαμε ήδη να μικρηγεύσει και θα δούμε και άλλα στη συνέχεια. Δεύτερος γύρος. Λεβάν, έχοντας ως όπλο το αριστερό δεξί που δουλεύει πάρα πολύ καλά, δηλαδή την αριστερή του κόντρα και μπαίνει άμεσα μετά στο γόνατο, όπως τώρα προσπάθησε, τις χωρίσει ο διαιτητής και πολύ σωστά, καθώς δεν επιτρέπεται να κρατηθούν πάνω από ένα δευτερόλεπτο οι αθλητές στους αγώνες με K1 Jules. Μπένοφ, η απάντηση. Ένας αθλητής που έχει όλο το πακέτο, ο Μπένοφ, έχει χέρια καλά, έχει πόδια, έχει αντίληψη και βέβαια είναι πάρα πολύ θεαματικός. Μέχρι στιγμής μου δείχνει ότι τον έχει μπερδέψει ο Γκουρούλη Λεβάν και είναι λογικό, γιατί αν από τη στιγμή που ακύρωσε ο Βούλγαρος αθλητής πάνω στον οποίο είχε προετοιμαστεί για 2 τουλάχιστον μήνες από τον προπονητή του Παπαδόπουλο και τον Χαλκίδη, ο Μπένοφ θεωρώ ότι δεν είχε προλάβει να τον μελετήσει καλά. Βλέπουμε ότι τον έχει μπερδέψει, βλέπουμε ότι του έχει σπάσει την απόσταση και ταυτόχρονα δεν τον αφήνει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο που συνήθως έχει ο Μπένοφ στους αγώνες του. Δηλαδή είναι αθλητής που πάντα δουλεύει πρώτος. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο, να δουλεύει πάντα πρώτος ο Λεβάν. Όπως τώρα που ξεκίνησε με την αριστερή του κόντρα. Και πολύ σωστά γιατί αυτή είναι η σωστή στρατηγική για κάποιον που είναι δεξιογκάρντης. Δηλαδή και κάποιον που έχει το καλό του χέρι το αριστερό. Να ξεκινάει με το πίσω χέρι. Όπως τώρα πάλι ξεκίνησε με το πίσω χέρι. Μπένοφ προσπαθεί τώρα να σπάσει, να δουλέψει τη μέση του και να σπάσει απόσταση. Δούλεψε πάρα πολύ ωραία το αριστερό του κροσέ και το δεξί του εξωτερικό low kick. Front kick από τον Λεβάν. Πάλι ξεκίνησε το αριστερό του χέρι. Με το αριστερό του direct ο Γκουρούλη. Μπένοφ θα πρέπει να δουλέψει όπως τώρα. Ξεκίνησε να δουλεύει και αυτός με το πίσω χέρι το δεξί. Γιατί αυτή είναι η άμεση αντίδραση όταν παίζει με ανάποδη γκάρ. Δηλαδή να ξεκινάς με το πίσω σου χέρι κι εσύ. Και τώρα βλέπουμε να αρχίσει να το κάνει ο Μπένοφ. Ένα reverse high round kick από τον Μπένοφ. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κλωτσιά του. Και είδαμε το πόσο ωραία πέρασε το δεξί του. Δεν είναι ακριβώς direct, δεν είναι ακριβώς
κροσέ. Ουσιαστικά πέρασε το χτύπημα το δεξί του πάνω από την γκάρτ του Γκουρούλη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της καλής τεχνικής, της υψηλής τεχνικής κατάρτισης του Μπένοφ. Τέλος γύρου. Τελειώνει ο γύρος. Εκπληκτική και η περιγραφή σου, πρέπει να πω, Χρήστο μου. Το έχεις αναγάγει πλέον σε επιστήμη το να περιγράφεις αγώνες. Βέβαια, θα ήταν περίεργο να μην συμβαίνει, αφού υπήρξες και εσύ ο ίδιος σπουδαίος αθλητής. Αλλά πρέπει να πω ότι πάντα θαυμάζω εκτός από τις περιγραφές σου και το διαιτητή μας. Το σπουδαίο διαιτητή μας, το Στέλιο το Θοδωρίδη, διεθνής διαιτητής. Με τι προσοχή πάντα και με τι μεγάλο έτσι, αυτοέλεγχο πατάει πάνω στο ρινγκ και προστατεύει και τους αθλητές μας. Είναι πραγματικά από τους πιο σοβαρούς και από τους πιο αξιόλογους διαιτητές στον χώρο. Βλέπουμε και τα χορευτικά μας που επιμελείται πάντα η Μαρία Σταματοπούλου. Φέτος τα κορίτσια είχαν ετοιμάσει έτσι και πρωτότυπα χορευτικά. Και βέβαια η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική όπως κάθε χρόνο στο Αλεξάνδριο. Είναι μάχημο και παθιασμένο το κοινό της Θεσσαλονίκης. Πάντα, Χρήστο, προχωράμε και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω λόγω της αγάπης του κόσμου. 6 χρόνια τώρα το κοινό μας κρατάει βιώσιμους μια τόσο δύσκολη εποχή. Το κοινό και οι αθλητές. Οι σπουδαίοι αυτοί οι αθλητές που είναι και οι πρωταγωνιστές. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εδώ βλέπουμε ότι σε αυτό το τρίτο γύρο, που ουσιαστικά θα κρίνει και το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, καθώς οι δύο προηγούμενοι ήταν μοιρασμένοι, είναι πάρα πολύ κοντά στα σημεία οι δύο αθλητές. Ο Γκουρούλη έχει μπερδέψει τον Μπένοφ και όπως είπαμε είναι λογικό γιατί δεν είχε προλάβει να τον μελετήσει ο Στάθης και το προπονητικό του team, Χαλκίδης Παπαδόπουλος. Απ' την άλλη, ο Γκουρούλη, έχοντας την γνώμη τον Ιδόπουλο, έχει κάνει καλή προετοιμασία. Βλέπουμε ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ καλά την ανάποδη guard. Ξεκινάει με το αριστερό του direct σχεδόν σε όλες τις επιθέσεις του. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι πολύ σκληρός παίκτης ο Γκουρούλη για να σταματήσει από ένα τέτοιο χτύπημα. Είναι σημαντικό που συμμετέχει για πρώτη φορά για τον Γκουρούλη και το βλέπουμε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε ότι δίνει την ψυχή του προκειμένου να δικαιωθεί και να διεκδικήσει αυτά που θεωρεί ότι του αξίζουν. Θεωρώ ότι θα τον δούμε πάντως και σε άλλους αγώνες. Έχει πολύ καλή ποιότητα. Είναι πολύ καλός παίκτης. Από τον κύριο Παγκυρτζή, τον εξαιρετικό γιατρό, οι πρώτες βοήθειες και συνεχίζει το αγώνας. Όπως προείπα, δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει ο Γκουρούλη εδώ που έχει φτάσει, γιατί είναι κοντά στη νίκη. Εδώ ένα αριστερό ψηλό front kick στον Μπένοφ από τον Γκουρούλη. Η μασέλα που έφυγε από τον Γκουρούλη πλένεται και του δίνεται πάλι να τη φορέσει από τη γωνία του. Βλέπω και αυτό το μικρό παιδάκι που δεν έχει φύγει από το ρίγκ καθ' όλη τη διάρκεια. Πιστεύω, είναι πολύ όμορφο να βλέπω. Πιστεύω σε 15 χρόνια το δούμε στο No Limits 84. Να αγωνίζεται, να στείλουμε αυτό. Να έχουμε τους νέους μαχητές, να βλέπουμε τα νιάτα, τα ταλέντα, τα μικρά, να βλέπουμε μονόδρομος. Τόση αγάπη. Είναι μονόδρομος. Είδαμε τώρα το πόσο ωραία πέρασε τη δεξιά του κόντρα ο Μπένοφ και το αριστερό του κροσέ, όχι τόσο εύστοχα, αλλά αυτή η δεξιά του κόντρα ήταν και εύστοχη και είναι ο τρόπος που πρέπει να επιλέξει τώρα ο Μπένοφ να δουλέψει τον γύρο για να μαζέψει σημεία. Η δεξή high round kick, αριστερό low εξωτερικό. Είδαμε τώρα το πώς αρχίζει και δουλεύει περισσότερο ο Μπένοφ τη δεξιά του, να ξεκινήσει δηλαδή με τη δεξιά του κόντρα όπως τώρα με δεξή direct αριστερό κροσέ. Αυτό πρέπει να κάνει. Ίσως να έπρεπε να ξεκινήσει και πιο νωρίς. Αλλά είπαμε ότι πήρε χρόνο μέχρι να συνειδητοποιήσει το τρόπο παιχνιδιού του. Και ένα reverse high round kick. Είναι η χαρακτηριστική κλωτσιά του Μπένοφ Σοφιανίδη. Εξού και το προσωμείο Thunder εξάλλου. Χτύπημα κεραυνού εκεί που δεν το περιμένεις έτσι. Σωστά. Αρχίζει ο Μπένοφ και πάει ακόμη μέσα την απόσταση, δουλεύει πάρα πολύ καλύτερα από τους δύο προηγούμενους γύρους σε αυτόν τον τρίτο και τελευταίο γύρο του αγώνα με K1 Rules, 72 κιλά, 3 γύροι των 3 λεπτών. Μπλοκ τώρα από τον Μπένοφ, στο λόγο που επιχείρησε ο Γκουρούλη. Και είναι τώρα δεξί direct από τον Μπένοφ, κανένα πρόβλημα, απλά γλίστριμα λέει ο διαιτητής του αγώνα.
τελειώνει και ο τρίτος γύρος και να δούμε πραγματικά με ανυπομονησία περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ κοντά. 6 χρόνια τώρα, 18 διοργανώσεις στις κορυφαίες και μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Ομολογώ ότι απόψε εδώ στο Αλεξάνδριο παρακολουθώ τον κορυφαίο αγωνιστικό κομμάτι. Εκπληκτική μάχη, εκπληκτική. Τα χτυπήματα κεραυνού του Στάθη έβρισκαν απαντήσεις διαρκώς από το Λεβάν, τον Κουρούλη. Κάποιοι ζητούσαν έξτρα γύρο, να ξέρεις. Το κοινό ζητούσε έξτρα γύρο και νομίζω ότι προς το τέλος, όμως του τελευταίου γύρου έγινε διαφορά. Γιατί οι κριτές μας αποφάσισαν να δώσουν την νίκη στην Λεβάνια. Στάθη, πάρα, πέρα, σοκανή. Αγαπάμε και υποστηρίζουμε το kickboxing και γενικότερα τα μαχητικά αθλήματα παρακολουθώντας lotofrings.gr.